Καλησπέρα της εκτεκνάκου σας εδώ. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο ότι παίζει. Στο σημερινό επεισόδιο θα πιάσω ένα θέμα το οποίο σε κάποιους από εσάς θα φέρει νοσταλγία, κάποιοι από εσάς θα σας παραξενέψει γιατί δεν έχετε τα βιώματα που έχουμε εμείς ή λίγο πιο πάλι σε αυτό το θέμα και θα το γνωρίσετε για πρώτη φορά και θα ακούσετε τις δικές μου εντυπώσεις και απόψεις. Οτιδήποτε πω είναι καθαρά η δική μου... Ο τρόπο που βίωσα εγώ τα πράγματα έτσι όπω τα είδα και πώ το αντιλαμβάνομαι, και έχει να κάνει καθαρά με τη δική μου νοοτροπία και τη δική μου οπτική γωνία. Οπότε δεν χρειάζεται να παρεξηγηθούμε ούτε οτιδήποτε. Και δεν σημαίνει ότι επειδή μερικά από αυτά που θα αναφέρω στο σημερινό επεισόδιο τα έκανα ή οτιδήποτε, ούτε τα ανστερνίζομαι πια και θα το συζητήσουμε. Γι' αυτό μείνετε, και πριν βιαστείτε να γράψετε σχόλια οτιδήποτε, δείτε όλο το βίντεο νομίζω θα βγουν ωραία συμπεράσματα και είναι κάτι το οποίο το έχω ξαναπιάσει στο παρελθόν. Αλλά αυτή τη φορά θέλω να το κάνω λίγο πιο ωραίο. Ευκαιρία είναι έτσι. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με την πειρατεία. Το έχω ξεκινήσει ως αναφορά στο προηγούμενο βίντεο και ήθελα πάρα 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 πολύ να πιάσω το θέμα της πειρατείας στο σημερινό επεισόδιο μια εποχή που εν μέρη πέρασε, τουλάχιστον στο gaming κομμάτι, ε, τα καλά τη, είχε τα κακά τη, είχε χίλια δύο πράγματα. Λοιπόν, ωραίε εποχέ. Ήταν τότε που αρχίσαμε και πρωτοβάζαμε ίντερνετ εδώ στην Ελλάδα. Εγώ πρώτη φορά ίντερνετ έβαλα όταν ήμουν αφηρητή κρεμιόμουν από τα μπαλκόνια με ένα λάπτοπ στο χέρι και προσπαθούσα να πιάσω σήμα για να το από το γείτονα επειδή δεν είχα, καταρχάς δεν είχα τηλέφωνο στο σπίτι οπότε δεν υπήρχε και ίντερνετ, δεν μπορούσα να βάλω ίντερνετ ε... πρώτη φορά λάπτοπ είχα πάρει και υπολογιστή γενικά στη ζωή μου το 2006 Φεβρουάριο του 2006 είναι σχεδόν Πο... πόσα χρόνια είναι, 10, 14 και 4 18 χρόνια πριν έτσι Λοιπόν, και μετά από λίγο καιρό, το πρώτο διάστημα, εμεί συμβολευόμασταν στι νησίδε στη σχολή. Είχαμε Ιντερνετ τότε και σχετικά καλό Ιντερνετ για την εποχή. Λοιπόν, και ό,τι θέλαμε να κάνουμε, το βάζουμε σε φλασάκια από τι νησίδε υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο, στο Απιθύτα και ερχόμασταν αρχεία, οτιδήποτε ασκήσει, οτιδήποτε θέλουμε. Κατεβάζαμε διάφορα πραγματάκια, αλλά σε πολύ απλό επίπεδο. Και κάποια στιγμή προς το τέλος του 2006, τότε ήταν περίπου, έπιασα με, στη γειτονιά μου τα πρώτα Wi-Fi, ήταν τα περιβότητα στο Thompson όσοι θυμάστε, με το 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 κωδικό Όλοι είχαν τον ίδιο κωδικό εντωμεταξύ. Οπότε ήταν πολύ εύκολο <laughs> να το βάλει. Πολλοί δεν είχαν ιδέα ότι μπορεί να το σπάσει τότε το, 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 μόντεμο, να το σπάσει. Θε να βάλει τον κωδικό και να συνδεθεί και εσύ επάνω. Με αποτέλεσμα να μπορούμε να παίρνουμε γύρω-γύρω από τη γειτονιά Ιντερνετ. Άνοιγε γέννα και είχαμε όλοι Ιντερνετ. <laughs> ε, σε εποχέ. Τότε σιγά-σιγά με το που αρχίσαμε λοιπόν εμεί να έχουμε Ιντερνετ, άρχισε να γίνεται και χρυσή η χρυσή εποχή του torrenting. Μάθαμε, αν για τα πρώτα μας βήματα η αλήθεια ήταν το LimeWire. Το LimeWire ήταν μια υπηρεσία η οποία πήγαινε να κατεβάσει κάτι, έκανε 200 χρόνια και ήταν σαν search αναζήτηση, μηχανή αναζήτηση, έγραφε τι θε, σου πετούσε πιθανά και πιθανέ επιλογέ και κατέβαζε το πιο πιθανό. Να πω ότι εμεί κυρίω τραγούδια κατεβάζαμε, αλλά μαζί μου αυτά κατεβάνε και 15 τσόντε, να το θέσω απλά. Γιατί δεν ήξερε, ήταν η πρώτη επαφή με του ιού. Ήταν η πρώτη επαφή που κατέβαζε και μετά από αυτό έρχονταν και οι. Η... Οι... Η... Ωραίε εποχέ αυτέ. Θυμάμαι τότε μερικά MP3 κάνανε, ήταν 3 MB και παίζει για 3 MB να περίμενα 27 λεπτά να κατεβούν. Πω, πήγαινε και δεν πήγαινε. Λάιμ wire. Όλοι όσοι είστε στο δικό μου ηλικιακό ευρώ νομίζω το θυμάστε. Ήτανε, ήταν σαν αυτό κάτσε να σου πω μια ιστορία, ρε παιδί μου. Αν έχετε δει τα memes, ό, όσοι δεν τα καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα να τα καταλάβετε. Μετά από αυτό ήρθε η χρυσή εποχή του γαμάτο. Μια εποχή η οποία. Και τι δεν είχε αυτή η εποχή, ήταν η εποχή που πραγματικά παίζει. Ήταν η μόνη εποχή στη ζωή μου που ότι αν μαζευτούμε πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν μια ιδέα και ενώσουμε τις δυνάμεις μας είναι εφικτό να κάνουμε τα πάντα το γαμάτο λοιπόν ήταν ένα site στο οποίο εμείς τότε με το U torrent. τότε πρώτο μπήκαμε στο χώρο Μάθαμε τι είναι τα torrent, μάθαμε πώ κατεβάζουμε οτιδήποτε. Γενικά να σα πω ότι δεν στερνίζουμε πολλά από αυτά, αλλά δεν θα πω ότι δεν τα έκανα. Λοιπόν, στι εποχέ εκείνε, στι αρχέ. Λοιπόν, και τι ωραίε εποχέ ήταν αυτέ. Τις... Ήταν ήταν ένα site λοιπόν το γαμάτο το οποίο έμπαινε, έκανε την εγγραφή σου. Δεν θυμάμαι αν ήταν με με πρόσκληση ή όχι. Και είχε και rank ανάλογα με το πόσο συνίσφυρα... Συν... έκανε συνεισφορά τέλο πάντων στην... στο community. Ανέβαινε rank, ανέβαινε, είχε διάφορα τέτοια. Ε... Δηλαδή όσο πιο πολύ άφηνε να κάνει seed, να ανεβάζει, εσύ μετρούσε αυτό για σένα, υπέρ. Ήταν πολύ ωραίο πράγμα. Πρώτη φορά στη ζωή μου βρήκα τόσο πολλά πράγματα με τόσο μεγάλη προσοχή. Δεν τα έχετε δει ποτέ οι καινούργοι, οι νέοι. Ξέρετε τι είναι τα Torrent. Τα αν και τώρα έχει πέσει πάρα πολύ το κομμάτι αυτό. Γιατί έχουν έρθει οι και εκεί και, και. ξεπερνούνται. Αλλά έχει, έχει αλλάξει πάρα πολύ το σκηνικό. Τότε εκείνη την εποχή λοιπόν τα Torrent ήταν Free. Και το γαμάτο ήταν μια σελίδα στην οποία μπορούσε να βρεις τα πάντα από βιβλία, e-book, τραγούδια, ταινίε, σειρέ, ε, παιχνίδια. Θυμάμαι τότε κανέναν τρομερή δουλειά τα παιδιά όλα, κόμικ και είχε τρομερές περιγραφές. Έμπαινε μέσα και έβλεπε αναλυτική περιγραφή. Ό,τι σειρά η ταινία υπήρχε τότε, είχε φωτογραφίσει από μέσα με τα FPS, με τη ανάλυση, με τα πάντα. Και από κάτω, σαν να, να μην έφτανε αυτό, είχε πάρα πολλά σχόλια που έβλεπες, διάβαζε τα παιδιά που κατέβασαν ή που σύνταραν το συγκεκριμένο κομμάτι, την εμπειρία τους, οπότε ήξερες τι είναι καλό και τι όχι, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν και από αρχή των ελληνικών υπότιτλων σε πολλές σειρές ταινίες, γιατί πολλά από αυτά που κατεβάζαμε, από αυτά που βλέπαμε δεν είχαμε απρόσβαση άλλη να τα δούμε δηλαδή λέμε πάρα πολλές φορές α είναι κακή η πειρατεία οτιδήποτε αλλά τώρα στην Ελλάδα του 2000, τι μέχρι του 2015 θα πω εγώ για δέκα πλάς χρόνια δεν υπήρχε η πρόσβαση στο να δεις σειρέ ταινίε αλλιώ από το εξωτερικό. Δηλαδή πολλοί λένε κάνουν κακό οι σειρέ ή οι ταινίε στο Game of Thrones το ότι πειρα... το λόγο λόγος τότε και είναι σε ωραίες εποχές χίλια δηλαδή, δύο πράγματα. Εγώ θα πω το ότι αν δεν υπήρχαν αυτά εμείς δεν θα τα βλέπαμε ποτέ. Και αν εμείς δεν τα βλέπαμε ποτέ δεν θα γινόταν ποτέ πάρα πολύ γνωστέ αυτέ τι σειρέ εκτό από την Αμερική, για παράδειγμα, ή την Ιαπωνία. Οπότε το merch που πουλάνε και που βγάζουν αυτέ οι σειρέ, οι ταινίε, δεν θα. Καλά, ταινίε θα φτάνουν στα βίντεο κλαμπ, αλλά δεν θα ήταν τόσο πολύ αποδεκτέ και δεν θα πουλούσαν τόσο πολλά πράγματα, merch, accessoire, τα πάντα όλα, για να βγάζουν τα λεφτά του σε βάθο χρόνου. Σκεφτείτε ένα Game of Thrones όπου εσεί δεν μπορούσατε να το δείτε. Και το βλέπανε μόνο στην Αμερική. Πιστεύω ότι θα πουλούσαν τα βιβλία, πιστεύω ότι θα πουλούσαν τόσο πολύ. Θα ήταν μόνο στο περιβάλλον. Είναι αλλιώ να έχει μια αγορά 100 εκατομμυρίων και αλλιώ να έχει μια αγορά 3 δισεκατομμυρίων, έτσι. Είναι τεράστιο το εύρο. Κάτι το οποίο αυτό είναι υπέρ του Τόρεντ. Τώρα μεταξύ μα είναι υπέρ. Και πιστεύω ότι σε βάθο χρόνου μόνο καλό έκανε. Κακό δεν έκανε τόσο πολύ. Ναι, θα βγείτε, θα πείτε πολύ, μα έχασαν έσοδα, μα έκαναν, μα έραναν. Αλλά αυτό που παρατηρώ όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι σε βάθος χρόνου μόνο καλό έκανε. Δηλαδή, γιατί η κοινοτροπία αυτού που ασχολήθηκε με τα τόρεν, ήταν η νοτροπία αυτό ο οποίο απέδωσε και τιμέ όταν ήρθε η ώρα να αποδώσει τιμέ και άφησε και τα λεφτά του για να υποστηρίξει αυτό που αγάπησε. Απλά έγινε η αρχή να αγαπηθούν πολλά πράγματα, σειρέ ταινίε, παιχνίδια, που δεν θα υπήρχε αλλιώ η ευκαιρία. Πιστεύω ότι εσεί ότι εμεί τα βλέπαμε άνοιγμα αυτή τη στιγμή και αυτό που τότε το 2007-2008 ήμασταν κανένα δύο-τρει βρασμένοι που βλέπαν άνοιγμα και λέγαμε Ότι oh, Ναρούτο, oh, Blitz όλα αυτά τα ωραία. Κάνανε σιγά σιγά τα πρώτα πάρτι τα παιδιά τότε θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη με άνιμη κοσπλέη και τα λοιπά, και φοβόταν να έρθουν, ήταν τέσσερα άτομα και εμείς ήμασταν ήδη παλιές καραβάνες στο χώρο θυμάμαι τον άνιμη δηλαδή τότε που τα πρώτα πιτσιρίκια που τώρα είναι φτασμένοι κοσπλέες και κάνουν και ράνε βγαίνανε δειλά, δειλά δειλά να κάνουν τα πρώτα παρτάκια τους να χαρούν να κάνουν και εμείς χαιρόμασταν και λέγαμε «Κοίτα ήταν να δεις, εν εμεις εμείς τώρα ήδη 4-5 χρόνια στο χώρο, φανταστείτε παλιέ καραβάνες. Λοιπόν, ωραίε εποχέ. Ωραία. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εποχή. Ειδικά αυτή η εποχή του γαμάτο ήταν μια εποχή η οποία έφερε πολύ κοντά του τους, ε, τους χρήστε και δημιούργησε. Είναι, σα λέω, η μόνη εποχή στη ζωή μου ω τέτοιο δηλαδή που πίστεψε ότι υπάρχει community. Από τότε μέχρι σήμερα, ό,τι community υπάρχει, ακούω, μα μου σου του γελάω. Η μόνη εποχή που πραγματικά υπήρξε σοβαρό και σωστό community ήταν αυτή. Βγάλετε με ψεύτη, αλλά το γαμάτο ήταν γαμάτο. Όνομα και πράγμα. Θα mm. πω και μια ιστορία. Πώ <laughs> κατάφερα, χωρί να το θέλω βέβαια, αλλά το ήθελα λίγο, να αλλάξω όλα τα λειτουργικά, να αναγκάσω όλο το φυσικό να αλλάξει λειτουργικό σύστημα στη βιβλιοθήκη. Λοιπόν, στη βιβλιοθήκη, εγώ τότε Ιντερνετ, σα είπα, έπαιρνα από το γείτονα. Λοιπόν, και δεν ήταν πολύ γρήγορο. Με αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, να κατεβάζει, αλλά πάρα πολύ αργά. Τώρα, μιλάμε εποχέ που το Ιντερνετ. Αυτό ταχύτητες ταχύτητε 720 kbps. Και ήταν θαύμα. 720 kbps ήταν. Μιλάμε με μπούμπα. Σκέψτε τώρα να κατεβάσει μια ταινία 50 MB. Πόση ώρα έπαιρνε. 50 MB δεν είναι πλέον ούτε ένα βίντεο του 10 δευτερόλεπτα στο YouTube αυτή τη στιγμή. Έβαζε να φορτώσει το YouTube και φόρτωνε, φόρτωνε. Περίμενε. Πήγαινε να κάνει καφέ, πήγαινε μια βόλτα στο σκύλο, πήγαινε λίγο στο σούπερ μάρκετ, γεννούσε και είχε φορτώσει το βίντεο. Όσοι, όσοι, δεν το έχετε βιώσει αυτό το πράγμα, ειδικά στο YouTube. Γιατί είχα την τύχη και έχω την τύχη να είμαι από του πρώτου που ασχολήθηκα με το YouTube και να ανεβάζω βίντεο το 2007. Δηλαδή τα πρώτα μου βίντεο τα έκανα το 2007. 10. Δεκα... Τραγώ αντίστροφα κάθε φορά. 17 χρόνια πίσω. Πόρε φίλε, γέρασα θεωρητικά μπορεί να μπει κάποιο ότι είμαι από του πιο αρχαίου που ανεβάζω από το 2017 στα μάτια τα βίντεο. 2007, συγγνώμη, το 17, με συγχωρείτε πάρα πολύ. 7, μπερδεύτηκα. 17 χρόνια για να κάνω αυτό το πράγμα. Το 2007 λοιπόν. Οπότε εγώ τι έκανα. Τότε είχα ανακαλύψει, πήγαινα στη βιβλιοθήκη του φυσικού. Και λέει, το βλέπουν τώρα και μου στέλνουν το λογαριασμό μετά από τόσα χρόνια. Αλλά δεν έφταιγα, παιδιά, ήταν εντυπωσιακό αυτό. Πήγαινα λοιπόν στη βιβλιοθήκη του φυσικού και τότε συνειδητοποίησα ότι έκανα μερικά σπίτι οι υπολογιστέ. Είχε τέσσερι ή πέντε υπολογιστέ. Πάλι τι καραβάνε και έρχονται με τι μεγάλε CRT οθόνε, Windows XP, και τότε λοιπόν εγώ έκανα, επειδή κατέβαζα, mm. τι κατέβαζα, διάφορες φωτογραφίες, γιατί αποθήκευα και φωτογραφίες για wallpaper, από διάφορα παιχνίδια που ήθελα χάρτες και αυτά, κατέβαζα διάφορα PDF για τη σχολή προφανώς, ή ασκήσεις που μας στέλναν καθηγητές μας τότε και πρέπει να τα κάνουμε, ή έψαχνα να βρω κάποια πραγματάκια, ήταν οι απαρχές ξαναλέω τότε για την Ελλάδα τουλάχιστον, που είμασταν ήμασταν αδαείς τότε. Και συνειδητοποίησα ότι οι υπολογιστές που έχει η σχολή κάτω στη βιβλιοθήκη έχουν πολύ γρήγορο Ιντερνετ. Παίζει το Ιντερνετ ήταν πάνω από 1 Gbps τότε. 1 Gbps, 1 θα σας γελάσω, βασικά 1 Δηλαδή στα σπίτια μας είχαμε βαριά 720, στη σχολή ήταν πολύ καλύτερο το Ιντερνετ. Οπότε ήταν η μέρα με τη νύχτα. Πραγματικά τεράστια διαφορά στο πόσο γρήγορα κατέβαζε. Αλλά αυτό που μα έγινε δεν ήταν το κατέβασμα, ήταν το ανέβασμα. Και τότε λοιπόν, εγώ που λέτε, είχα μια συλλογή. Και εδώ κάνω έκκληση. Γιατί πλέον δεν την έχω αυτή τη συλλογή. Χάθηκε μετά από ένα κρασάρισμα του σκληρού. Όποιο το έχει, α μου πει: Α μου στείλει ένα μήνυμα από κάτω. Ήρθε η ώρα να, να γυρίσει πίσω στον ιδιοκτήτη τη. Λοιπόν, είχα μια συλλογή από κόμικ. Χελμπόι τεράστια συλλογή. Δηλαδή είχε όλα τα χιλμπόρια από το πρώτο μέχρι και το. Δεν ποιο ήταν, ρε παιδί μου. Δηλαδή πέρασαν κανένα δύο-τρία χρόνια και τέλειωσε το χιλμπόρι μετά. Δηλαδή δεν έχει πάρα πολλά επεισόδια. Εν δηλαδή, μεταξύ αυτά τα, τα, ολοκλήρωσα όλα, αλλά χάθηκαν. Τέλο πάντων και. Ήταν ένα γίγκα, ένα αρχείο το οποίο ήταν ένα γίγκα συγχωρητικότητα. Και τι έκανα λοιπόν ο πανέξυπνο. Πήρα ένα φλασάκι και πέρασα το φάκελο στο... μέσα στη βιβλιοθήκη σε έναν υπολογιστή το είχα περάσει λοιπόν <laughs> τραγικός αλλά το έκανα και το είχα περάσει μέσα στον υπολογιστή της βιβλιοθήκης σε ένα φάκελο εκεί το έχωσα, να μην φαίνεται. Ανοίγω το torrent, κατεβάζω το torrent, το u-torrent βασικά ήταν. Δημιουργώ το αρχείο, κάνω login και αρχίζω να συντάρω. Φτιάχνω το, το torrent, το περνάω μέσα στο u-torrent και αρχίζω να συντάρω. Και συντάρε, εν τω μεταξύ, έχει πλάκα γιατί συντάρω όλη η μέρα στα και έβλεπε τώρα, πήγαινα εγώ στο σπίτι, ρε παιδί μου, και έβλεπα ότι παπα, πα, 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 πα. Δηλαδή ξαφνικά στα ρανκ είχα ανέβει πολύ ψηλά. Γιατί είχε ρανκ, ανάλογα τι ήσουν, τι δεν ήσουν, είχε rank. Ωραίε εποχέ αυτέ. Μέχρι που κάποια στιγμή λοιπόν, μάλλον το πήραν προέφα από ό,τι κατάλαβα και αλλάξανε το λειτουργικό σε όλου του τέτοιου για να μην μπορεί να περάσει το όρεν. ούτε να κατεβάσει, το να ανεβάσει στη σχολή και βάλανε. Όσοι είστε από φυσικό μπορείτε να το επικυρώσετε, βάλανε Android. Λοιπόν, εγώ ήμουν ο λόγο που έγινε αυτό το πράγμα. Για να μην μπορείς να ανεβοκατεβάσει το Orient. Τι ωραίε εποχέ ήταν αυτέ. Ήταν όντω πραγματικά ωραίε εποχέ. Και σας ήταν η πρώτη φορά που επίση είδα Android υπολογιστή. Σκεφτείτε τώρα το 2008 ήταν αυτό. 7 με 8 πρέπει να ήταν εκεί μέσα. 7, 8, 9. Δεν θυμάμαι ακριβώ η ημερομηνία. Γιατί είναι τόσο θαμπο αυτό η ημερομηνία. Αλλά είναι ανάμεσα στο 7, 8, 9. Το πιο πιθανό ήταν το 2008. Λοιπόν, το γράμμα του για όσους θυμάστε. Και για όσου θυμάστε το μαθαίνετε τώρα. Ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά έκλεισε πολύ άδοξα. Και όλο αυτό από μια τσόντα, να το θέσω απλά, η οποία δεν την είδα κιόλα ποτέ αυτήν. Αλλά ναι, η Σιρήνα θυμάμαι τότε ήταν. Τα πήρε πολύ κρανίο, αν δεν κάνω λάθο, με αποτέλεσμα να φεϊλάρει. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα πόσο ηλίθιο είναι όλο αυτό, έτσι. Η μόνη προσπάθεια που έγινε για να μαζευτούν τόσα άτομα και να κάνουν κάτι καλό για όλου, απέτυχε από ένα πορνό βίντεο. Πω πω, ξαφνιάζεις, δεν το ξέρω προφανώς. Γενικά, από ό,τι έχω καταλάβει σε αυτή τη ζωή και από ό,τι έχω μελετήσει από ιστορία, μυθολογία, ό,τι θέλετε βάλτε το κάτω, το μόνο πράγμα που μπορεί να σε κάνει να αποτύχεις είναι η λαγνία και η αλαζονία. Αυτά τα δύο πράγματα είναι τα οποία είναι οι μεγαλύτερε μάστιγε του ανθρώπου για πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Η μία είναι η λαγνία και η άλλη είναι η αλαζονία. Αν τα κάνει κόμπο breaker, έχει αποτύχει παταγωγό. Οπότε, όσο είσαι μακριά από αυτά τα δύο πραγματάκια, δεν νομίζω ότι υπάρχει δρόμο για πτώση πολύ σύντομα. Και μαρκάρτε τα λόγια μου. Τέλο πάντων, έτσι έγινε και η ευκαιρία να δοκιμάσω παιχνίδια τα οποία δεν, είχε τύχει, δεν, είχα την τύχη να τα δοκιμάσω αργότερα. Να, 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 να τα, αγοράσω. Γιατί να τα δοκιμάσω αργότερα. Να, να τα αγοράσω γιατί. Η αλήθεια είναι, έπαιρνα τότε, θυμάμαι, δύο κατοστάρικα, δυόμιση με ο πατέρα μου ω φοιτητή το μήνα. Γιατί είχα και αδέρφια που ήταν πίσω προφανώ και προφανώς φροντιστήρια να κάνω να ράνε και μαζί με τους λογαριασμούς μέσα σε αυτά και αυτά μου, μένα δε μου μέναν μου 100, 100, ευρώ, 100, βασικά όχι 100 παραπάνω, 150, 150 έδινα 50 ευρώ περίπου, θυμάμαι τότε, από τότε έδινα 50 ευρώ στο ρεύμα. Δεν έπεσε καθόλου αυτό το πράγμα. Να κάναμε 50 ευρώ στο ρεύμα. Το νερό ερχόταν κάθε 4 μήνε. Εντάξει, δεν είχα τίποτα τρελό. Και λίγο τα κοινόχρηστα κάνα 10 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Και μου μέναν γύρω στα 100 70-180 με κάποια λοιπά έξοδα γύρω-γύρω και αυτά, 180 ευρώ για να τα βγάλω πέρα. Μέσα σε αυτό καφέδες, μέσα σε αυτό το φαγητό του μήνα, πολλά ωραία πράγματα. Έχουν υπάρξει μέρες, μήνες μάλλον, στους οποίους το μάξι που έχω φτάσει είναι με 1,5 ευρώ να βγάλω το μέγιστο που είχα φτάσει, ήδη μία φορά το έχω καταφέρει, 21 μέρες. Έχω πολύ ωραίες ιστορίες να σας πω, άμα ψήνεστε και έχετε όρεξη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε ρε παιδί μου, εμείς Όντα ε, σε αυτό το κομμάτι, τέλο πάντων, τη φάση του ότι δεν είχαμε μία, επίση τα συστήματά μα δεν είναι και το ήταν και τίποτα τρελό, αλλά παίζαν τα βασικά παιχνίδια τη εποχή. Έτυχε να δοκιμάσω, το έχω ξαναπεί νομίζω και πιο παλιά, το Civilization το 3. Έτσι έγινε η είσοδο μου σε αυτό το χώρο. Το Civilization το 3, το Age of Mythology. Αυτά ήταν τα παιχνίδια τα οποία εγώ έπαιζα εκείνη την εποχή. Τα είχα κατεβάσει. Βέβαια, η αλήθεια είναι μετέπειτα, μόλι συνειδητοποίησα πώ λειτουργεί η φάση, και όταν. Ήρθε στα χέρια μου το Steam. Το 2012 είναι αυτό. Εντάξει, δεν πέρασαν και πάρα πολλά χρόνια μεταξύ. Πιο πολλά χρόνια έχω πέρασει από τότε μέχρι σήμερα, παρά από τότε μέχρι το Steam. Το 2011-2012. Τα αγόρασα κανονικά όλα αυτά τα παιχνίδια και το συνιστώ και για εσά. Αν θέλετε να είστε σωστοί και κομπλέ προ τι εταιρείε και προ αυτού που φτιάχνουν αυτά που αγαπάτε, ενισχύστε τα και πληρώστε τα. Δεν θα σα πω όμω και να μην τα πειρατέψετε, εάν δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώ. Γιατί. Από αυτό θα βγουν καλά τα οποία δεν τα σκέφτεστε τώρα. Οι, όλοι οι κατακριτέ και καλά κάνουν, θα πω εγώ. Λένε ότι δεν ενισχύει τι εταιρείε, δεν, δεν, δεν. Αλλά εγώ θα πω το άλλο πράγμα που έχω δει και σα το είπα και στην αρχή ότι ξέρει κάτι. Είναι το Edge of Mythology. Ούτω ή άλλω, εγώ δεν θα το αγόραζα. Εάν δεν είχα και την πρόσβαση να έρθει στα χέρια μου, δεν θα το μάθανα ποτέ. Θα το βλέπω μακριά. Άρα, θε δεν θε, για τώρα και για τα επόμενα 50 χρόνια έχει χαθεί ένας πελάτης. Γιατί δεν έχει πρώτον την ευκαιρία να το αγοράσει, δεν έχει την ευκαιρία να το πάρει, δεν έχει την ευκαιρία να το χαρεί. Άρα δεν θα πάρει και δεν θα ασχοληθεί καθόλου με αυτό. Mm. Όμως, από την άλλη πλευρά, όταν ο Κώστας κατάφερε να κάνει pirate το Age of... Mythology και το Civilization, ήρθε η ώρα που μπορούσε, γιατί είχε λεφτά δικά του και πρώτον αγόρασε τέσσερις φορές το Age of Mythology και άλλες τόσες το Age of Civilization και το έκανα δώρο στα αδέρφια μου, στους φίλους μου. Αγόρασα το, είχα παίξει πειρατικό το 2009 το Fallout. Το 2009 ήμουν τέλειο του 2009 αρχέ του 10 ήμουνα στην Καβάλα. Είχα το, το, το και το Mass Effect. Αμέσω μετά ήταν αυτά. Τα, πήρα, τα κατέβασα πειρατικά. Δεν σα το κρύβω. Τα πρώτα μου Fallout το 3 και το Mass Effect το 2 που μου είχαν αφήσει τόσο ωραίε ανταμοιβέ και σα μιλούσα για αυτά τι προάλλε. Ήταν πειρατικά. Ναι, αλλά το Mass Effect αγόρασα όλα τα Mass Effect. Δύο φορέ το καθένα και παραπάνω. Αγόρασα merch από το Mass Effect. Μέχρι σήμερα, άμα βρω κάτι σε merch ή οτιδήποτε πάω και το αγοράζω, έχω δημιουργήσει να μοιάζει και αυτά με βάλανε στο τρυπάκι να αγοράσω και άλλα παιχνίδια μετέπειτα. Το Fallout ειδικά. Αγόρασα το Fallout για μένα. Αγόρασα και εγώ και ο αδερφό μου. Το παίξαμε πειρατικό. Ο αδερφό μου το τερμάτισε τρει φορέ. Φανταστείτε πόσο, πόσο, το έχει αγαπήσει αυτό το παιχνίδι. Το Fallout το τρία. Εγώ το έχω τερματίσει δύο φορέ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Όλα, 100% έτσι. Ναι, αλλά μετά από αυτό τα αγόρασα για μένα, τα αγόρασα για τα αδέρφια μου και τα δυο μου τα αδέρφια. Το πήραν, το αγόρασα για φίλους. Έχω αγοράσει άπειρο merch από το Fallout. Έχω αγοράσει την ε, κούπες από τη Νιούκα. Έχω αγοράσει αφήσει, Έχω αγοράσει μπρελόκ. Είχα κάπου εδώ κυκλοφορούσε και το έχω χαρίσει. Ποιον το χαρίσει, δεν θυμάμαι. Ε. Μπρελοκάκια από το τέτοιο, από το Mass Effect. Για παράδειγμα, δείτε τώρα έτσι. Σα έλεγα για το Hellboy και το Hellboy είναι το αγαπημένο μου κόμικ. Έτσι. Φρίτο, είχα δει το διαβασί. Αλλά αυτά που έχω δώσει <laughs> τα λεφτά για το χέλμπορ είναι άπειρα μέχρι σήμερα. Ναι, και ξαναλέω. Εάν εγώ, και αυτή είναι η κυρία μου, η κυρία μου γραμμή άμυνα για το συγκεκριμένο κομμάτι, <laughs> ότι οι εταιρείε λένε χάνουν. Και μαζί σα και εγώ χάνουν λεφτά. Άμεσα χάνουν χρήματα. Τέλεια. Όμω, σα ξαναλέω. Εάν εγώ δεν είχα πρόσβαση σε αυτό, εσεί δεν είχατε πρόσβαση σε αυτό δεν θα γινόταν και τίποτα για εσά. Για εσά, Ό,τι η ζωή σα θα συνεχίζονταν το ίδιο και καλύτερα, ίσω. Δεν ξέρω, μπορεί και χειρότερα. Δεν ξέρω. Θα συνεχίζονταν πάντω. Δεν θα μαθαίνετε ποτέ για το Lost. Δεν θα μαθαίνετε ποτέ για το Game of Thrones. Δεν θα μαθαίνετε ποτέ για το. ξέρω εγώ θα, Για το Zelda. Αν δεν μπορούσατε να το. Που το Zelda, η αλήθεια είναι. Εντάξει. Τι έχω εδώ. Ναι, σκόνη. Τέλο πάντων. Λοιπόν, το ζέλτα δεν θα το παίζατε ποτέ οτιδήποτε. Ναι, αλλά μαζί με αυτό μπήκατε στον κόσμο. Αγοράσατε και το επόμενο, και το μεταφετωμένο, και το παραεπόμενο. Αγοράσατε κούπε, αγοράσατε μπρελόκ, αγοράσατε κουβέρτε, αγοράσατε γαλάζια, αγοράσατε φανελάκια, τη σερτ, πήρατε δώρο σε φίλου γιατί θεωρήσατε ότι είναι ωραίο. Πήρατε κουκλάκια, πήρατε χίλια δυο ωραία πράγματα. Και όλα αυτά γιατί την ώρα που έπρεπε, μπορείτε να το δοκιμάσετε, απλά επειδή δεν είχατε τα χρήματα το δοκιμάσατε free. Ναι, οκ, okay, κάνατε πειρατική δουλειά, συγχαρητήρια, περάστε στην επόμενη φάση, αλλά αυτό άνοιξε πόρτες. Και τότε, γιατί πριν από μερικά χρόνια, είχα κάνει πάλι την ίδια συζήτηση και έλεγα: Και είμαι ακόμα στην ίδια άποψη, δεν έχω αλλάξει, ότι αν μπορείς να το αγοράσεις, αγοράσέ το. Αν δεν μπορείς και δεν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί θα μου πεις μην το παίζεις οτιδήποτε, κάνε το που δεν θα, δεν θα πεθάνει κανένα από το αν θα το σπάσει ή όχι. Μάλλον, όχι θα το σπάσει εσύ, αν θα το κατεβάσει. Αλλά όταν έρθει η ώρα, απόδοση αυτό πρέπει να αποδώσει. Δηλαδή, αν σου δοθεί η ευκαιρία, δώσει χρήματα στου developer. Αγόρασα για παράδειγμα πρόσφατα το Baldur's Gate το 3. Το, το αγόρασα pre-order. Έδωσα 60 ευρώ και μέσα, μέχρι σήμερα χαίρομαι. Δεν <laughs> <laughs> έχετε ιδέα πόσο πολύ χαίρομαι που έδωσα αυτά τα ευρώ. Πραγματικά χαίρομαι που έπαιξα στην ώρα του το Baldur's Gate 3. Και αν δεν μπορούσα να το παίξω θα το είχα κάνει θα το είχα σπάσει. Αλλά μπόρεσα μετά από τόσα χρόνια. Κάποια από δεν μπορείτε, αλλά είναι εμπειρία ζωή. Και πιστέψτε μου, ότι άμα το κάνετε, μετά θα δώσετε ξανά και ξανά. Άμα από τη χαρά που παίρνει από κάτι. Γιατί είναι μετά από τόσα χρόνια, μπορεί να το πει αυτό. Έχουν περάσει 15, 17, πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε. 15 χρόνια περάσαν μόνο που το, 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 το 3, το 2, συγγνώμη, και το Fallout. Ε, μπορώ να πω το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα είναι η χαρά που αποκτάς κάνοντας κάτι τέτοιο σε κάνει να δώσεις περισσότερα χρήματα και να αποδώσεις τιμές και να μεγαλώσεις τη φήμη από κάτι. Να μεγαλώσεις τη φήμη από κάτι και κατά συνέπεια και την αγορά του. Και βγάλτε με ψεύτη, ε, περιμένω σχόλια από κάτω, τώρα τελευταία έχει αυξηθεί τα αρνητικά σχόλια αλλά πραγματικά είμαι στη διάθεσή σας να το συζητήσουμε. Γι' αυτό τα κάνω αυτά. Εγώ μ' να λέω την εκπομπή, στην εκπομπή αυτή της απόψη μου γιατί δεν μπορεί να, να το συζητήσουμε. Και θα ήθελα να βάλω και άλλα άτομα να μπορούμε να το συζητάμε, να γίνει και συζήτηση το συγκεκριμένο. Αλλά καλό ή κακό, η πειρατεία τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, γιατί εμεί το βιώνουμε εδώ πέρα, το βιώσαμε, άνοιξε πολλέ πόρτε. Γίνανε άπειρα franchise γνωστά, προσφέρθηκαν τρομερές εμπειρίε σε πάρα πολύ κόσμο που ο κόσμος απέδωσε. Μπορώ να, να αρχίσω να απαριθμώ. Breaking Bad, γιατί μην μου πει κανένα σα, γιατί λέτε για τα παιχνίδια πολύ και μα και μου και σου του. Αλλά ξεχνάτε εσείς που, που κλαίτε για, τις, για την πειρατεία και είστε ενάντια οτιδήποτε, τις σειρές τις βλέπετε σπασμένες πριν Netflix γιατί μου πείτε ότι το 2005 είχατε Netflix περισσότερο από εσά. μην μου πείτε ότι τα τα βλέπατε από το Crunchyroll και πληρώνετε συνδρομή για να τα δείτε όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βλέπει άνοι τουλάχιστον οι περισσότεροι ξέρετε όλα τα άνοι όλοι λέτε για το One Piece αλλά δεν νομίζω ότι πλήρωσε κανένα σας για το One Piece στην εταιρεία στην ΤΟΕ για να το δει με συνδρομή ε, ας βγει ένας και να πει εγώ πλήρωσα με συνδρομή για να το δω θα σα πω μπράβο. Πόσοι όμω από εσά το One Piece το λατρεύετε και έχετε αγοράσει καπέλα, φιγούρε, τα κόμικ, τα μάγκα τι είναι, όλα αυτά. Πόσοι έχετε αγοράσει, φίγουρα μόνο εγώ από το Loof είχα άπειρε φιγούρε μέχρι τώρα. Πείτε μου λίγο. Αν μου πει ένα, εγώ, εγώ πλήρωσα για το One Piece να το δω, θα πω ναι. Γι' αυτό πριν αρχίσουμε να κρίνουμε και πριν αρχίσουμε να είμαστε όλοι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σκεφτείτε λίγο. Θα πείτε τα παιχνίδια πρέπει να τα πληρώνει την ώρα του. Αλλά θα κάτσω μετά το απογευματάκι εγώ να δω λίγο. Τι παίζει τώρα, τι είναι αυτή τη στιγμή στα τέτοια. Θα κάτσω να δω λίγο. Βασικά, θα κάτσω να δω λίγο. Ξέρω εγώ, δεν έχω ιδέα καν τι παίζει τώρα αυτή την περίοδο. Αλλά ναι, θα κάτσω να δω λίγο Game of Thrones. Είναι λίγο, είναι λίγο, πολύ βασικά ηρωνικό και πολύ κακό. Δηλαδή, πραγματικά, υποτιμάτε τη δική σας νοημοσύνη πρώτα απ' όλα. Με τη δικιά μας και των υπολείπων, οι οποίοι τουλάχιστον ξέρουν τι τους γίνεται και ξέρουν πώς λειτουργεί η αγορά και πώς λειτουργεί η όλη φάση, μην αγώνεστε. Ίσα ίσα είναι ευκαιρία για επικοδομητική συζήτηση. Γι' αυτό σας λέω, πριν αρχίσετε και βγάλετε τα ρόπαλα και αρχίσετε να είστε έτοιμοι να βαρέσετε, κάτσετε λίγο και σκεφτείτε με τον εαυτό σας καλά όλα αυτά. Αλλά πριν να κράξω, οπ, ας, ας, ας κλείσω λίγο το τη σιρούλα που έχω μέσα, το Stranger Things, που δεν έχω Netflix, αλλά το βλέπω σπασμένο στο streamio ή οπουδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή. Ε, νομίζω είναι καλό τέτοιο. Και νομίζω ότι πάνω κάτω, από ό,τι έχω ψυχανεμιστεί, τουλάχιστον στα βίντεο, οι περισσότεροι πάνω κάτω είμαστε στο ίδιο mentality. Οπότε χαίρομαι να τα λέω, χαίρομαι να τα μοιράζομαι μαζί σας. Πριν από λίγο και το συνιστώ αν δεν το έχετε δει, όσοι είστε στο Warhammer 40K, υπάρχει το Hammer and Boulder όσοι το ξέρετε, η σειρά που είναι η μέσα και βγήκε τώρα το Paraya Nexus το οποίο είναι τρομερό, τρία επεισόδια απίστευτα, δηλαδή πριν να μπω εδώ να κάνω το επεισόδιο έκατσα και θα τρία επεισόδια back to back, απίστευτο. Στρίμιο, χρησιμοποιώ, αυτή τη στιγμή δυστυχώς λόγω οικονομικών αναγκάστηκα να κόψω όλες τις σύνδρομες, Δυστυχώ λέω γιατί μέχρι τώρα, από το 2017 μέχρι σήμερα, είχα Netflix κανονικά. Βέβαια, το, 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 το τέτοιο είναι το, στο Warhammer. Στο πώς το λένε, στο σύμπαν του Warhammer. Αλλά προς υπεράσπιση μου για τα τρία επεισόδια τα οποία δεν επλήρωσα για τη σύνδρομη που έχει το Warhammer για να τα δω έχω αγοράσει φιγούρες, έχω αγοράσει πράγματα και θάματα από το Warhammer οπότε τους έχω γυρίσει αρκετά λεφτά πίσω σε merch γιατί αλλιώς είναι αυτό που σας λέω, δεν θα το ήξερα και δεν θα τους έδινα παραπάνω λεφτά πάντως δείτε τόσοι, ασχολήστε. ασχολείστε ε, αλλάξαν οι εποχές, αλλάξαν τα πράγματα εγώ ξαναλέω, η άποψή μου είναι και πριν αρχίσετε ξαναλέω να πετροβολείτε ε, εάν μπορείτε να αποδώσετε τα χρήματα που πρέπει στην ώρα τους κάντε είναι το πιο ηθικά σωστό, το πιο δίκαιο και το πιο κομπλέ. Όπως και εγώ θα ήθελα όταν κάνω μαθήματα, οι μαθητές μου να με πληρώνουν για τα μαθήματα που κάνω και να μην με πληρώνουν μετά από 10 χρόνια, γιατί αλλιώ δεν θα έχω λεφτά για να κάνω πράγματα. Είναι πολύ λογικό και είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιούν περισσότερο και μαζί τους το δέχομαι και εγώ αυτό το πράγμα. Αλλά στην τελική, αν είναι να, να πάρω πέντε σύνδρομε τώρα. Να, δηλαδή να έχω πέντε μαθητές να με πληρώνουν και να, να έχω 200.000 μαθητές οι οποίοι θα βλέπουν τα μαθήματά μου δωρεάν και θα κάνουν τη φήμη μου πάρα πολύ γνωστή και σε 10 χρόνια από τώρα θα μπορώ ή σε 5 χρόνια από τώρα να με ξέρει όλη η Ελλάδα ε, Προφανώ σε 10 χρόνια από τώρα θα προτιμούσα να με ξέρω Ελλάδα ω καθηγητή, παρά να με ξέρουν οι πέντε μαθητέ οι οποίοι θα μου δώσουν τώρα 50 ευρώ για να... το μήνα, λέγω τώρα. Μια τιμή, έτσι. Δηλαδή, λογικό δεν είναι. Εντάξει, μπορεί να ζοριστώ τώρα, αλλά θα βρω τρόπο να κάνω κάτι άλλο. Αλλά αν είναι. <χα> Σα ξαναλέω, Το λέω ω επαγγελματία αυτή τη στιγμή, έτσι. Εάν είχα την ευκαιρία να έχω πέντε μαθητέ οι οποίοι θα με πληρώνουν με. 10 ευρώ καθένα στην ώρα, οκ. Okay. Και να είναι μόνο αυτοί οι 5, εντάξει, καλά, είναι σαν τραπάτρα θα βγει η φάση. Αλλά εάν μέσα σε αυτού του 5 ή του 4 ή του 3 υπήρχαν κι άλλοι 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 μαθητέ που παίρναν δίσκα τα μαθήματα που κάνω, τα φυσική, μαθηματικά, χημεία, βιολογία, αυτό τι θέλετε από ό,τι διδάσκω τέλο πάντων και βλέπαν τα μαθήματά μου, το οποίο το ψήνω πολύ σοβαρά να κάνω βιντεάκια free και να τα μοιράσω ε, με μαθήματα, αλλά θέλει δουλειά και θέλει ένα καλοκαίρι να κάτσω να οργανωθώ και να βγάλω υλικό, το οποίο αν ενδιαφέρονται κάποιοι από εσάς που είστε μαθητές, πείτε μου, είναι το μόνο εύκολο για μένα, αλλά ειλικρινά το λέω, αν είναι να φτιάξω εγώ τη φήμη μου και να με μάθουν 200.000 άτομα από το να με πληρώσουν 5 τώρα, μαντέψτε τι θα προτιμούσα, έτσι. Το λογικό δεν είναι. Γιατί προτιμώ σε πέντε χρόνια από τώρα να έχω 200.000 άτομα που αν γράψω κάτι, ένα βιβλίο ή πω κάτι ή πουλήσω κάτι να το αγοράσουν τουλάχιστον το 10% που είναι 20.000 στα 200.000 άτομα. Εγώ πει τον κανόνα του 10%. Λοιπόν, είναι χρυσό κανόνα σε πολλά πράγματα. Ε, άτυπος μέν, αλλά χρυσός κανόνας αλλά ναι Τώρα θα κερδίσω 50 ευρώ. Σε 10 χρόνια θα κερδίσω. Σε 5 χρόνια θα κερδίσω πολύ περισσότερα. Και εσύ θα χαίρομαι περισσότερο γιατί θα με ξέρουν περισσότερο. Αναλογιστεί Αναλογιστείτε λίγο αυτό. Είναι μια ζυγαριά. Κάτι δίνει, κάτι παίρνει. Τώρα, σα το οποίο μακριά με τη συλλογιστική μου, ίσω να είναι και λάθο. Δεν, δεν λέω ότι η σκέψη μου είναι σωστή. Προφανώ και το πρώτο πράγμα το οποίο πάντα συζητάω είναι ότι ξέρει κάτι, ό,τι και να πούμε. Υπάρχω με το, με το σκεπτικό ότι πάντα ό,τι λέω, παίζει να είναι και λάθο. Και είμαι ανοιχτό στο να αλλάξω. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ μονόχλωτο, πολύ πορωμένο άνθρωπο, ώστε να μην έχει διάθεση, η να, άποψή να, να, ή, ή σου να είναι λανθασμένη. Δηλαδή να πιστεύει ότι αυτό που λε είναι σωστό, μόνο σωστό. Οπότε ναι, είμαι με το σκεπτικό ότι ξέρει κάτι, παίζει να κάνω λάθο. Αν κάνω λάθο, θέλω να το δω. Και δε είμαι ανοιχτό στο να δω και την άλλη άποψη, και αν είναι σωστή, να ενστερνιστώ τη σωστή άποψη. Τόσο απλά. Δηλαδή, πραγματικά, όπω δεν μπορώ να ακούσω μόνο ένα είδο μουσική, Να πω θα ακούω αυτό μέχρι να πεθάνω. Ε, όχι, άμα μου αρέσει κάτι, θα ακούσω και κάτι άλλο. Δηλαδή, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει ο ορισμό του Homo Universalis. Πρέπει να μάθουμε να είστε καθολικοί άνθρωποι. Να λέω καθολική δεν εννοώ από θέμα θρησκεία. Εννοώ άνθρωποι οι οποίοι είστε ανοιχτοί σε πολλά πράγματα, σε πολλέ εμπειρίε, είστε ανοιχτοί σε πάρα πολύ καινούργια γνώση που έρχεται. Μόνο έτσι, όταν είσαι ανοιχτό και, και, και έχει ανοιχτό μυαλό σε πράγματα, και να είσαι κύριο του αυτού, σου από την άποψη ότι ξέρει κάτι και λάθο να κάνω, αν δω το ζωστό, να μην έχω την ελαζονία και τον εγωισμό να το, να το κάνω, να το, πώς το, λένε, να το αρνηθώ. Ε, μόνο ο πρόοδο έρχεται έτσι. sorry κιόλα, αλλά είναι η αλήθεια. Διαψεύστε με, είμαι ανοιχτό σε αυτό. Πραγματικά θα χαρώ. Πιστέψτε με, θα χαρώ. Λοιπόν. Αλλά ναι, είναι μια. Η πειρατεία, ε. και θυμάμαι τότε, ε, όταν είχα κάνει το επεισόδιο σχετικά με την πειρατεία, είχα βρει ένα. Δεν θυμάμαι τι είχα βρει. Έκανα κάτι αντίστοιχο πάντω. Και ήταν ένα τυπά ο οποίο με απειλούσε και μου στείλνε μηνύματα απειλητικά και μου λέει θα σε καταγγείλω, θα σε στείλω. Υπάρχει, για όσου δεν το ξέρετε, ειδικά τώρα όπω κάνανε και όλα αυτά με του που πήγαν φυλακή ή οτιδήποτε για το YouTube, υπάρχει μια αρχή στην Ελλάδα από εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια, η οποία είναι όπω το ΕΣΟΡΟΥ, βασικά η ίδια νομοθεσία, ίδιο πλαίσιο, τουλάχιστον αυτό θυμάμαι εγώ, δεν ξέρω αν άλλαξε αυτά τα χρόνια η οποία είναι υπεύθυνη για το και τα πνευματικά δικαιώματα ψηφιακή μορφή τουλάχιστον τα περισσότερα, που μπορεί να. τέλο οτιδήποτε. Να πάρει, να δώσει, να αγοράσει, να πουλήσει, να αναφέρει, να. οτιδήποτε. Λοιπόν, και μου λέει θα σε καταγγείλω στην τωρινή αρχή, δεν θυμάμαι τώρα ποια είναι, έχει περάσει πολύ καιρό. πάντα πάνω από πέντε χρόνια. Και θα σε καταγγείλω, θα σε κάνω σε Και επειδή γενικά, δεν ξέρω αν το έχει το ψηλιαστεί. Σα το ξαναλέω τώρα. Και καλό είναι να υπενθυμιζόμαστε και να σα υπενθυμίζω κανένα δύο πράγματα για μένα. Γενικά αυτός που θα με απειλήσει δεν μπορεί να φανταστείτε πως μου κάνει να χαίρομαι γιατί είμαι ο πρώτος ο οποίος θα προσπαθήσω να δω αν έχω κάπου σφάλι και αν δεν έχω απειλέ γενικά. Οπότε οποιαδήποτε τύπου απειλή ο πρώτος ο οποίος θα την εξετάσει. Ας πούμε για παράδειγμα τότε σας λέμε απειλούσα, θα σε καταγγείλω, θα κάνω θαράνο και πήρα μόνος μου ίδιος τηλέφωνο στη συγκεκριμένη αρχή, μίλησα με τον πρόεδρο της συγκεκριμένης υπηρεσίας και του λέει μου τάδε, τάδε τάδε έχω αυτό το κανάλι, έχω αναφερθεί περί πειρατείας. Κάθομαι και λέω έκανα εκπομπή για την πειρατεία ότι είναι τόνο είναι τ' έκανα αυτό και δέχτηκα απειλές ότι θα με πάρουν και θα καταγγείλουν σε εσά. Οπότε παίρνω ο ίδιο, γιατί θέλω να ξέρω τι ισχύει και αν είμαι υπόλογο ή οτιδήποτε. Δηλαδή στην ουσία πήρα, πήγα μόνο μου και σήκωσα το χέρι και λέω: Εγώ είμαι. Δηλαδή αυτό το κάνω πάντα. Αν μου πει κάποιο φταίει ή ποιο φταίει, θα πω: Εγώ, πάντα για να δούμε τι μπορεί να συμβεί. Και κάτσαμε και συζητήσαμε λίγο με τον κύριο εκείνο και μου λέει: Εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Μου λέει: Δηλαδή, ο τρόπο που το παρουσίασε έτσι όπω μου το είπε και όλα το τέτοιο, μια χαρά τα είπε. Δεν είναι ότι είπε κάτι αρνητικό ή βλάπτει κάτι υπέρ πνευματικών δικαιωμάτων ή κάνει την πειρατεία γνωστή στον κόσμο ή τέτοιο. Οπότε, αν εμφανιστεί κανένα σα, πείτε μου από κάτω που θέλετε να πάω εγώ ίδιο. Δηλαδή, μην πείτε στον κόσμο στον κόπο και τηλεπορήσετε. Καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή, αν μου πει θα σε καταγγείλω στην αστυνομία, ο ίδιο θα πάω στην αστυνομία και θα πω: Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Τι κάνουμε. Έχει τύχει και αυτό κάποτε στο παρελθόν. Γενικά, με τα χρόνια. Επειδή πάντα ήμουν όταν ήμουν ένα μικρό συγκεταβατικό παιδί, μεγαλώνοντα. Κατάλαβα ότι δεν έχει δικαίωμα κανένα να πλήσει κανέναν και δεν έχει κανένα δικαίωμα να πει πράγματα σε κανέναν τα οποία θα βλάψουν το παρόν του, θα βλάψουν αυτό που κάνει, με σκοπό μόνο και μόνο να προξενήξεις κακό. Οπότε ο φόβος που δημιουργεί κάτι είναι το τελευταίο πράγμα που θα με αποσχολήσει. Mm. Ας πούμε να σου δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί αύριο μεθαύριο να βγει κάποιο και να πει έχω γυμνές φωτογραφίες σου που μας δείχνει στο μόριό σου λέω εγώ τώρα. Ωραία. Και να βάλει και τη φωτογραφία μου από δίπλα. Τέλεια. Αυτό που θα πω είναι συγχαρητήρια. Θα ανακαλύψω ο κόσμο πόσο μεγάλο μόριο έχω για παράδειγμα. Μπράβο, διαφήμιση free. Ξέρει μπορεί να γίνει και ο με θάρρο. Λέω τώρα έτσι. Σα το χρησιμοποιήσω σαν παράδειγμα για να καταλάβετε λίγο το, την οτροπία που έχω σε κάποια πράγματα. Και αφού το είπαμε αυτό το πράγμα και γυρίζω πίσω, γιατί δεν έχει νόημα να ασχοληθώ πια με αυτό. Τι ξαναλέω, Η πειρατεία είναι κάτι καλό για μένα. Κάτι το οποίο μπορεί να λέμε, έβλαψε κόσμο, έκανε έναν. Βέβαια, το ίδιο αόριστα όπω μιλάμε. Και σα λέω αόριστα. Εγώ βέβαια η αλήθεια δεν μιλάω τόσο αόριστα γιατί βλέπω την επιρροή που ασκεί στον κόσμο. Ενώ κάποιο θα πει έκλεισαν επιχειρήσει, έκαναν τα έραναν, έδειξαν, έδει, έκαναν. Πιστέψτε με, αυτό είναι πολύ πιο αόριστο. Να έρθει κάποιο και να πει έκλεισαν στούντιο λόγω τη πειρατεία. Ε, χάθηκαν... Αυτό είναι τελείω αόριστο. Αυτό είναι η μαντεψιά. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά κανένα ποτέ ο οποίο βγήκε και είπε για την ε, πειρατεία ότι έκλεισε δουλειέ, έκλεισε το ένα, έκλεισε το άλλο. Δεν έχει στοιχεία. Αλλά από την άλλη, μπορώ να σα πω 150 στοιχεία και παραδείγματα πως η πειρατεία έκανε γνωστά πράγματα στον κόσμο. Δηλαδή, να το θέσω απλά. Τώρα θα χρησιμοποιήσω παράδειγμα και δεν το χρησιμοποιώ για κακό. Είσαι, είσαι για καλό, το χρησιμοποιώ. Είμαστε και γείτονε. Άμα θέλουν να με καταγγείλουν κι αυτοί, α το κάνουν. Πραγματικά. <laughs> Πολύ ευχαρίστω. Ε, είμαι ανοιχτό και σε αυτό. Α πούμε για παράδειγμα, σα ανέφερα το, 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 το θέμα των άνευ. Τα με. Κανένα εδώ στην Ελλάδα, εδώ και πάνω από 15 χρόνια, δεν πλήρωσε για να δει άνοιγμα. Κανένα. Εγώ κάποια στιγμή, το έκανα και αυτό, είχα κράτσει ρολ, πλήρωνα για να δω, α πούμε, το Tower of God που ήθελε και κανένα δύο, αλλά πλήρωσα συνδρομή όσο ήταν, γιατί δεν ήθελα να μπλέξω. Και βαριόμουν τόσο πολύ να στο θέσω απλά, να κάθομαι να κατεβάζω, είτε είχα μπλέξει και όταν με τα Torrent και με αυτά γίνονταν ένα χαμό όταν κλείσανε site, ιστορίε, το ένα άλλο λέω άστο. Δεν έβρισκα και τα σωστά τα torrent που ήθελα. Οπότε λέω θα πληρώσω Crunchyroll. Να... Τι είναι 5 ευρώ, 6 ευρώ το μήνα. Να τα δω, μια χαρά είναι. Δηλαδή το Tower of God το πλήρωσε για να το δω. Δεν ξέρω πώς πώ σα πληρώσατε να δείτε κάτι. Δηλαδή έχω το δικαίωμα να σα πω ότι κάτι. Εγώ έχω πληρώσει για να δω άνιμε. Εσεί πληρώσατε να δείτε κανένα Ή μόνο τραγουδάτε. <laughs> λοιπόν, οπότε να το θέσω απλά. Όταν α πούμε πήγε στο Crunchyroll, πλήρωνα για να δω το Tower of God και κανένα δύο ακόμα, λέω θα δω το One Piece. Ευκαιρία είναι. Ναι, αλλά ρε φιλέ, το One Piece δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη, αλλά όταν το έκανα εγώ εκείνη την περίοδο, πριν από κανένα 1,5 χρόνο ήταν νομίζω εν μεταξύ, ε, ήταν κλειδωμένα τα πιο πολλά επεισόδια στην Ελλάδα. Δηλαδή εγώ δεν μπορούσα να πατήσω το Crunchyroll, πρέπει να έχει αλλάξει, γι' αυτό αν, αν ξέρετε πείτε μου λίγο γιατί θα με ενδιαφέρει το συγκεκριμένο κομμάτι. Σας ε, ξαναλέω, πήγα να πληρώσω, να ένα πληρώ συνδρομή βασικοκλάθατο και το One Piece, οπότε το One Piece ήταν κλειδωμένο. Δεν μπορούσα εγώ να πατήσω να δω, ήθελα, ε, τα λεφτά έτρεχαν και λέω, μα κύριε να πω την αλήθεια το Tower of God και το One Piece δεν με ενδιαφέρει περισσότερο. Οπότε την κνέκοψα τη συνδρομή. Και από τότε κατεβάζω τα επεισόδια, ή μάλλον δεν κατεβάζω καν τα επεισόδια. Το αν πει μένω σε σελίδε οι οποίε τα έχουν, πατάω και βλέπω online τα επεισόδια. Είναι αυτέ που κλείνουν συνέχεια και ανοίγουν συνέχεια. Γιατί οι Ιάπωνες είναι οι χειρότεροι του κόσμου στα πνευματικά δικαιώματα. Άρα παρόλα αυτά, ο κόσμο ξέρει για τα άνοιγμα. σκεφτείτε τώρα, αν οι Ιάπωνες, οι οποίοι είναι σούπεραυστηροί με τα πνευματικά δικαιώματα και έχουν κλείσει κανάλι, α πούμε στο προηγούμενο μου κανάλι. Έκανα AMV βίντεο, με... στην αρχή ήταν όλα κομπλέ. μετά από λίγο δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα βίντεο μου έχουν κατεβάσει, ε, AMV είναι μουσικά βίντεο με άνιμε, έβαζα άνιμε από πίσω, όταν έβαλα ακόμα περισσότερο δεν ξέραν τι είναι άνιμε, τα βίντεο μου είχαν 200.000 προβολές, ναι δύσκολο να το πιστέψετε. Αλλά πραγματικά τα βίντεο που έκανα τότε είχα κάνει ένα Ναρούτο versus Άσου και θυμάμαι και έχει φτάσει 262.000 προβολέ. Στο Τσεκ δεν έχω φτάσει ακόμα τόσε χιλιάδε προβολέ. Δεν έχω ξεπεράσει 100.000 προβολέ. Για καταλάβετε λίγο γιατί εύρο μιλάμε, έτσι. Εδώ στο το καλύτερο μου βίντεο είναι 50-60.000 προβολέ. Και στο άλλο που απλά έκανα ένα slide show με μουσική από πίσω είχε 262.000 προβολέ. Οραματιστείτε λίγο. Και λοιπόν, πολλά από αυτά μου τα κατέβασαν τότε. Γιατί ήταν περί πνευματικών δικαιωμάτων και, και, οι Ιάπωνε ήταν τέρμα αυστηροί. Κομπλέ, δεκτό. Ναι, αλλά σκεφτείτε πόσο κόσμο έμαθε για το One Piece, πόσο κόσμο έμαθε για το Naruto. Υπάρχουν καταστήματα εδώ, δεν θα δώσω ονόματα. Υπάρχουν καταστήματα τα οποία βγάζουν άπειρα λεφτά από merch αν δεν ξέρω πόσοι έχετε πάει σε κόμικον ή σε ε, ε, εκθέσεις για να δείτε τα καταστήματα που υπάρχουν μέσα σε μεγαλύτερο χώρο από, τα, από ότι οι καλλιτέχνε και πουλάνε και βγάζουν χρήματα και ξαναλέω για όλα αυτά κανένας εδώ σε αυτή τη χώρα δεν πληρώσει ούτε ένα ευρώ για να δει ένα επεισόδιο Εκτό από λίγους για να μην είναι εντάξει το oh, yeah. οπότε η φήμη που αποκτάς και το τι βγάζεις έμεσα, γιατί υπάρχει η άμεση και η έμεση κατανάλωση. Η άμεση κατανάλωση νοσεί. Ναι, το δέχομαι. Αλλά έμεσα το κέρδο είναι πολλαπλό, πολύ περισσότερο. Ε, σκεφτείτε τώρα το αν πει, να μην μπορούσε να το δεις και να μην ξέρεις καν τι γίνεται. Και χρησιμοποιώ αυτό γιατί είναι viral, πολύ από εσάς και πολύ γνωστό. Πολλοί από εσά μπορεί να μην έχετε ιδέα, αλλά σα πω τι έγινε εδώ στην Ελλάδα με τον Game of Thrones. Το είπα πολλέ φορέ μέχρι τώρα. Έτσι είναι και τα παιχνίδια, παιδιά σκεφτείτε λίγο αυτοί που δεν μπόρεσαν να παίξουν. Όλοι, όσοι εδώ στην Ελλάδα παίξαν το Age of Mythology, λίγοι το αγοράσαν. Οι περισσότεροι το παίξαν πειρατικό. Είναι αυτό που αν ρωτήσω εσά, θα σα φέρει αναμνήσει και θα λέτε και θα, θα λέτε Μπουφοργό, ζουβούλο με, πρόσταγμα. Ε, δεν ξέρω αν σα θυμίζουν τίποτα αυτέ οι ωραίε λέξει. Οπότε ναι, κάπω έτσι. Είναι καλό να υπάρχει και αυτό. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα μαθαίναμε πολλά πράγματα. Και όντα ένα παιδί, που σα το έχω πει και άλλε φορέ σε άλλα βίντεο και το ξέρετε καλά, έχω βιώσει πολλέ φορέ να είμαι αποκλεισμένο από πολλά, κυρίω από την ενημέρωση, από τη γνώση, από το τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Όταν, όταν στερεί πληροφορία. Και μιλάμε τώρα για πληροφορία και θα πει: Ε, καλά, τι είναι, διασκέδαση. Δεν έχει ναι, σημασία. Απλά είναι ψυχαγωγία, παιδιά. Ψυχαγωγία. Γιατί ξανά τη λέξη ψυχαγωγία ένα παιχνίδι σου φέρνει πολλά πράγματα. Μαθαίνει. Μαθαίνει, α πούμε, εγώ έμαθα καλά αγγλικά από τα άνιμε. Αν δεν υπήρχαν τα άνιμε για παράδειγμα τα οποία τα βλέπα πειρατικά, εγώ δεν θα ήξερα καλά αγγλικά. Δεν μπορούσα να καταλάβω και να συνεννοηθώ. Και okay, όταν δούλευα σερβιτόρο, αυτό εκτιμήθηκε πάρα πολύ το ότι ήξερα καλά αγγλικά. Τα οποία έμαθα, ξαναλέω, από τα άνιμε. Καθόμουν να έβλεπα ο Ναρούτο. Το Ναρούτο βασικά, ο Ναρούτος χαρακτήρας με έμαθε αγγλικά να διαβάζω γιατί έβλεπα υπότιτλους αγγλικά και ξέρω να διαβάζω αγγλικά πολύ γρήγορα και πολύ καλά και να καταλαβαίνω τι λένε. <Κι> Εδώ σας ξαναλέω, τα παιχνίδια, αυτή τη στιγμή έχω ένα κανάλι το οποίο πατάει πάνω σε unboxing, σε gaming, σε χίλια δύο πράγματα. Βλέπετε από πίσω πόσα πράγματα υπάρχουν, ωραία, όλα αυτά αγοράστηκαν γιατί ας μην κροδευόμαστε, τα πρώτα βήματα ήταν πειρατικά. Εάν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, η αγορά θα ήταν χειρότερη. Βγάλτε με ψεύτη, θα το δεχθώ. Δεν, δεν θα, πω, ότι μπορεί να έχω αλήθεια, δίκιο και εσείς άδικο. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ κανένα με αυτό. Παίζει να έχετε και δίκιο. Απλά εγώ μιλάω πάντα και σας ξαναλέω διαψεύστε με σε αυτό με το τι η αγορά έδειξε ότι σε βάθος χρόνου υποστηρίζει. Νομίζω έκανα πολλές φορές την ίδια επανάληψη οπότε δεν έχει να το ξαναναφέρω. Οπότε εγώ θα πω αυτό που λέω και αυτό που πιστεύω μέχρι σήμερα. Εάν θέλετε να κάνετε τον πειρατικό τρόπο ζωής κάνετε το, εγώ δεν θα σας κρίνω καθόλου και δεν με ενδιαφέρει αυτό. Απλά όταν έχετε την ικανότητα και τη δυνατότητα να αποδώσετε τιμέ, κάντε το. Είναι ωραίο. Και πιο πολύ να σας πω την αλήθεια και νομίζω το καταλαβαίνετε, γιατί δεν υπάρχει ένας, ένας, τουλάχιστον από όσο κόσμο ξέρω που να ασχολείται με πειρατεία, και να έχει κατεβάσει έστω και μια φορά στη ζωή του κάτι πειρατικό που να το απόλαυσε και να μην ήρθε η ώρα να δώσει κάτι πίσω. Τα πρώτα χρόνια δίναμε πίσω seeds και torrent. Μπορούσαμε και το κάναμε. Αυτή ήταν αυτή η χαρά. Δεν ξέρω, δεν το έχετε βιώσει πάρα πολύ αυτή τη χαρά, αλλά το να μπορείς να δώσει πίσω στους άλλους είναι ωραίο πράγμα. Μην το αποκλείτε. Και κατά δεύτερον, όταν ήρθε η ώρα να πληρώσουν, πληρώσαν και με το παραβάνω βλέπω και θα χρησιμοποιήσω αυτό, Αντώνη, με επιτρέπει να χρησιμοποιήσω το δικό σου παράδειγμα, ο κολλητό μου Αντώνη. Ο Αντώνη μέχρι και προχθέ, προχθέ, πριν από δύο μήνε, τρει, πέντε, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι, πριν από το καλοκαίρι βασικά, μέχρι το καλοκαίρι, Είχαμε αυτή τη μόνιμη τέτοια. Δηλαδή, του λέω: Ρε, μα α, έχει Steam. Να σου πάρω δωρο, με μερικά παιχνίδια. Στην αρχή κάποιε τιμέ του έπαιρνα κάποια δώρα, κάποια παιχνίδια και αυτά. Αλλά πάρ το ρε, μα πλήρωσε, του λέγα. Αφού το έχει το Steam, να τα έχει όλα μέσα. Μου λέει: Δεν πληρώνω. Αφού υπάρχει πειρατικό, θα το κατεβάσω πειρατικό. Ωραία. Ο Αντώνη λοιπόν, έδωσε το PC μου, αυτό που άλλαξα, το οποίο αρκετό καλό, του το έκανα δώρο. Και κατα... αγόρασε ε, Εν τω μεταξύ, ο Αντώνη είναι εισαγγεμένο σε αυτό. Ε, αν και εγώ αγοράζω παιχνίδια στο Steam, είναι η αλήθεια. Αλλά σα λέω, το, one, το Baldur's Gate είναι αυτό που προαγόρασα day one. Δεν έχω αγοράσει ποτέ παιχνίδι day one. Εγώ αγοράζω με προσφορέ. Αλλά μαζί αγοράσαμε και οι δύο το Baldur's Gate. Ο Αντώνη από τότε έχει αγοράσει άλλα τρία-τέσσερα παιχνίδια για παράδειγμα. Και γιατί, γιατί αυτά που αγοράζει τον κάνουν να γεμίζουν χαρά. Και παίζει και τα πληρώνει. Και λέει, πήρα και αυτό και με σου τι έγινε, εσύ γιατί παίρνει παιχνίδια, εσύ δεν τα λέγει μέχρι πρώτα πειρατικά. Αρκεί ο καιρό να είναι όριμο, θα πω εγώ. Και ξαναλέω, όταν έρθει η ώρα, αποδώστε τιμέ. Γιατί δεν θα σα κάνει τίποτα. Και καλά, να σου πω, το λέω κυρίως αυτά, αυτά πιο πολύ λέγονται για να μπας και καταλάβουν αυτοί που καταλάβουν και τσακώνονται σχετικά με το αν είναι καλά ή κακά τα torrent και το τα, να κατεβάζεις παιχνίδι ή να κατεβάζεις να ράνεις. Αυτοί που όντω το απολαμβάνουν δεν χρειάζεται να τα ακούσουν αυτό. Το ξέρουν ήδη. Είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο. Και για εσά, αδέρφια και έξω που το κάνετε, ξέρω πώ λειτουργείτε και έχω ακριβώ αντίληψη για το πώ δημιουργεί, τι εντυπώσει δημιουργεί. Θα μου πείτε, μου φαίνεται περίεργο γιατί παίζεται με <laughs> τα λίγα κανάλια καθε, ειδικά στο κομμάτι του gaming που ασχολείται και σας λέω είναι καλό ή όχι αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής και ξέρετε ότι καλό ή κακός προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με αυτά που πιστεύω, με αυτά που εκφράζω. Πολλοί με έχουν πει μαζέψου, κάνε, ράνε, δείξε, δείξε. δείξε. Αλλά στην τελική τι μένει ρε φίλε. Στην τελική μένει οι εντυπώσει και το τι πορεία αφήνει πίσω, μπορεί αύριο μεθαύριο να μείνουμε εδώ. Καλώ ή κακό, αυτά τα βίντεο είναι ένα μυρολόγιο τη ύπαρξή μου. Δεν ξέρω για εσά, ίσω να είναι ό,τι πιο λαζονικό μπορώ να πω τώρα, αλλά είναι μια μικρή απόδειξη το ότι υπήρξα για οτιδήποτε. Μπορεί αύριο να μείνει εδώ. Οπότε, αν κάποιο τύχει και πέσει εδώ πέρα, σε αυτά εδώ τα βίντεο, θα πει Αυτό υπήρξε και οι απόψει του ήταν αυτέ. Δεν είχε κάτι άλλο, δηλαδή η εικόνα μου δεν είναι κάτι διαφορετικό κόσμος, αν θα με θυμηθεί ποτέ, θα με θυμηθεί για αυτό που πραγματικά είμαι. Οπότε, whatever, this is me. Λοιπόν, σα χαιρετώ να έχετε μια όμορφη μέρα, νύχτα, απόγευμα, βράδυ. Είναι τρει η ώρα σε μένα. Ωραία, πήγε αυτό, πήγε καλά. Ελπίζω να τα απολαύσετε το σημερινό μου. Ζητήσατε κάποια από εσά να το κάνω podcast και να τα ανεβάζω. Το σκέφτομαι απλά, παιδιά, δεν έχω βρει χρόνο, ειλικρινά. Δείτε τι ώρε κάθομαι και κάνω τα επεισόδια. Όλη μέρα δουλεύω. Παρ' όλα αυτά, θέλω να έχω και λίγο προσωπική ζωή. Το οποίο εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Οπότε, ξέρει, θεωρώ, βάζω προτεραιότητα λίγο να βάζω προσωπική ζωή, αλλά προσπαθώ να κρατήσω το πρόγραμμα των δύο ημερών. Δηλαδή, το κάνει ποτέ αυτό μέχρι σήμερα, αυτά τόσα χρόνια. Να έχω δύο βίντεο κάθε εβδομάδα. Πού το έχετε δει αυτό το πράγμα στο Check the Now μέχρι σήμερα. Να βγάζω βίντεο Τρίτη, Τετάρτη, πότε βγαίνει το Τρίτη συνήθω. Και Σάββατο πρωί να σα έχω φρέσκο, ζεστό, τι παίζει. Ποτέ όμω έτσι. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε μια μορφή μέρα. Ελπίζω να το απολαύσετε όσοι το είδατε και όσοι το ακούσατε, ίσω να το ακούσετε κάποια στιγμή ωραίε εποχέ ήταν το γαμάτο. Πραγματικά. Αδέρφια, ήμασταν όλοι μια ωραία παρέα τότε. Μια παρέα που ό,τι και να λέτε, ό,τι και να κάνουμε, πιστεύω. Είναι αυτό ότι σε κάνει κάτι τη φάση να πιστεύει στο καλό ρε που στην. Sorry που βρίζω. Με έχετε πει να μην βρίζω επίση, αλλά μια φορά βρίζω. Πιστεύω στο καλό. Πιστεύω στο ότι οι άνθρωποι θέλουν να βοηθάνε ένα άλλον. Σα ξαναλέω, ακόμα και αυτό το μικρό χαζό παράδειγμα είναι ένα παράδειγμα καλοσύνη. Ένα παράδειγμα το οποίο θέλει να βοηθήσει τον άλλον. Είτε γιατί, εντάξει, κάποιοι θέλαν να ανεβάσουν το σύντου, είτε γιατί κάποιοι άλλοι το κάναν όντω γιατί ήταν ωραίο. Γιατί αυτό που πρέπει να πει ήταν αγάπη, ήταν αποδοχή. ήταν. κάτι ωραίο. Μακάρι να επαναληφθεί, δύσκολα μεν. μακάρι όμω, θα το πω εγώ, είσαι οτιδήποτε άλλο. Μαζευτείτε, συσπυρωθείτε, ρε παιδί μου, δηλαδή. Άντε, να κάνουμε κάτι καλό σε αυτό το μέρο. Α ξεκινήσει από τα τώρα, θα έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, anyway, σα χαιρετώ να έχετε μια όμορφη μέρα. Τα ξαναλέω για 15η φορά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σα. Α, τι θα μου πει την άλλη εβδομάδα, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Κάτι θα δω να σκεφτώ. Pirates Forever. Γεια σα. Bye.